η κυβέρνηση να ζητήσει να. Παρά τις καθυστερήσεις οι οποίες έχουν προκύψει λόγω συγκυριών. Βεβαίω, θα μπορούσε να συνέλθει το κοινοβούλιο, να γίνει μια ενημέρωση στη Βουλή, έκτακτη, mm-hmm. να μας πει η κυβέρνηση ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Διότι μας διάβασαν ένα πλαίσιο συνεργασίας, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Εμείς δεν ξέρουμε αύριο το πρωί ως ελληνικός λαός ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές της ελληνικής κυβέρνησης. Ποια είναι τα ζητήματα που θα επαναδιαπραγματευτεί, αν τελικά είναι αποφασισμένη να διαπραγματευτεί, διότι τα πράγματα κάτι άλλο δείχνουν. Αυτό μου δημιουργεί μια ιδιαίτερη ανησυχία. Αν δεν καταλάβουν στην Ευρώπη ότι εδώ πλέον οι δυνατότητες και τα περιθώρια ενός της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού δεν έχουν καμιά δυνατότητα συνέχισης αυτού του είδους της πολιτική, διότι εδώ, ξέρετε, δεν είναι ότι μέρα με τη μέρα εφαρμόζονται όλα αυτά τα μέτρα, ετοιμάζονται και για καινούργια μέτρα. Τα 11 δισεκατομμύρια δηλαδή, από πού θα τα πάρουν? Φοβούμε ότι η ίδια τακτική που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, που αντί να επιδοθεί το σύστημα κατά της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής, της σπατάλης, το μόνο που έκανε, έβρισκε ως θύμα τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο ή τον μισθωτό. Και φτάσαμε σήμερα δηλαδή να έχουμε αυτά τα φαινόμενα εργασιακής γαλέρας στον χώρο του εργασιακού, που στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία προστασία του εργαζόμενου από την εργοδοσία. Δεν υπάρχει καμία προστασία για το μεροκάματό του. Προχθές ένας άνθρωπος στις Σέρες που είχα πάει να μιλήσω, κάθισε να πιω έναν καφέ και μου λέει: κύριε Κουρμπή, μπορώ να σας απασχολήσω? Λέει: δουλεύω στην τάδε εταιρεία. Δεν έχει σημασία τώρα, δεν μην πω τώρα. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, μου λέει: κύριε Κουρμπή, έπαιρνα 1100 μεικτά. 780 καθαρά. Μας κάλεσαν προχθές και μας είπαν: όσοι θέλετε να μείνετε, 720 μεικτά, 500 τόσο καθαρά. Καθαρά. Εγώ έχω δάνειο, μου λέει. Θα μου πάρουν το σπίτι. Νομίζω δηλαδή, ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν που τους οδηγούμε πλέον σε μια. Δεν είναι υπερβολές αυτά. Δεν είναι τα φαινόμενα των αυτοκτονιών που βλέπω έτσι με ένα συστηματικό τρόπο το μηντιακό σύστημα να τα αποφεύγει, να τα προβάλλει. Είναι μια οδυνηρή πραγματικότητα για τον τόπο και την κοινωνία. Θα σας πω κάτι λίγο πάνω στο θέμα αυτό σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει μια σκέψη σε αυτό το πράγμα, το ότι να προβάλλει συνεχώς αυτοκτονικές τάσεις ή προσπάθειες ανθρώπων, το μόνο το οποίο μπορεί να επιτύχει είναι, αν θέλετε, να οθήσει και άλλους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο το πράγμα. Καταλαβαίνω, αλλά. Και από την άλλη πλευρά, κανένας να χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο ως εκβιασμό για να πετύχει αυτό που θέλει. Μια εκπομπή, πόσο έχει αυξηθεί η χρήση ναρκωτικών τα τελευταία δύο χρόνια. Προφανώς. Λοιπόν, όλα αυτά τα φαινόμενα κάποιοι πρέπει να τα πούνε στο εξωτερικό και να τα πούνε με ευθυτενή τρόπο. Μισό λεπτάκι λίγο. Θέλω να ακούσω και την κυρία Αυγερινοπούλου, διότι προηγουμένως θέσατε το θέμα εσείς, κύριε Κουρουπλή, σε ό,τι αφορά το θέμα των κόκκινων γραμμών, το οποίο δεν ετέθη πλέον από τη νέα κυβέρνηση. Εσείς κυρία Αυγερινοπούλου. Αυτό ακριβώς θέλω να θέσω στην κυρία Αυγερινοπούλου. Εσείς, κυρία Αυγερινοπούλου, από τη νέα σύνδεση κυβέρνηση θεωρείτε ότι έχουν ετεθεί και έχουν γνωστοποιηθεί οι κόκκινες γραμμές εκείνες που θα πάει πλέον η νέα κυβέρνηση στη συνάντηση κορυφής και θα πει: κύριε, μέχρι εδώ πέρα, από εδώ και πέρα διαπραγματευόμαστε ή δεν διαπραγματευόμαστε? Στο βαθμό στον οποίο οι κόκκινες γραμμές μέσα εισαγωγικά αποφασίζονται από τη Νέα Δημοκρατία, στα υπουργεία δηλαδή τα οποία όντως βρίσκονται υπό την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, οι κόκκινες γραμμές ήταν γνωστές και εκ των προτέρων και είναι το προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε στον ελληνικό λαό. Πάντως, για να πούμε, συγγνώμη που σας διακόπτω λιγάκι, για να πούμε και το στραβό το δίκιο, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουμε μια κυβέρνηση κυρίως. Είναι κυρίως Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι όμως υποστηρίζουν σε όλα τα Υπουργεία αυτό και γι' αυτό λέω στο βαθμό που είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που αφορά το δικό μου κλάδο, που ασχολούμαι με τα θέματα προστασίας περιβάλλοντος. Τη στιγμή που στα θέματα περιβάλλοντος, γεωργίας κτλ., η Υπουργεία αυτή τη στιγμή είναι κυρίως τοποθετήσεις από το ΠΑΣΟΚ, μπορώ να πω ότι δεν μπορώ να δεσμευτώ ότι το πρόγραμμα το περιβαλλοντικό της Νέας Δημοκρατίας θα ισχύσει. Άρα λοιπόν περιμένουμε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, έτσι όπως θα τις ακούσουμε. Και από την Τετάρτη έως το Σάββατο στη Βουλή θα τις ακούσει ο ελληνικός λαός και εκεί θα τεθούν όλα τα θέματα σε λεπτομέρεια. Άλλωστε, η σύνοδος, όπως το είπατε και εσείς, που αφορά στην Ελλάδα, ναι, αυτό όμως σας λέω, δεν είναι η αυριανή σύνοδος, δεν είναι η Ελλάδα το αντικείμενο μελέτης στη σύνοδο, αλλά στα μέσα Ιουλίου θα συζητήσουμε τα θέματα της Ελλάδας αναλυτικά. Μέχρι τότε όμως τι θα γίνει? Ο κύριος Σαμαράς έχει ήδη αποστείλει επιστολή, όπως γνωρίζετε, που θα την μεταφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στους ηγέτες Ευρωπαίους αύριο, όπου δηλώνει ότι οι Έλληνες πραγματικά στις εκλογές 17 Ιουνίου αποφάσισαν να μείνουν στο ευρώ, έμεσα
εμείς ουσιαστικά δίνουμε μια ευκαιρία στην Ευρωζώνη. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε οι Έλληνες και όχι το αντίστροφο. Και από εκεί και πέρα ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι η επιμήκυνση αποπληρωμής του χρέους. Ζητάμε την αναθεώρηση, επαναδιαπραγμάτευση δηλαδή του μνημονίου σε συγκεκριμένους τομείς οι οποίοι φαίνεται ότι δεν απέδωσαν. Όπως για παράδειγμα ζητούμε την μείωση του ΦΠΑ. Για παράδειγμα στην εστίαση. Mm-hmm. Αυτά και όχι μόνο. Ή στο τουριστικό προϊόν που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένες προτάσεις και τομείς στους οποίους η κυβέρνηση μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει τους στόχους της. Μάλιστα. Από όταν βεβαίως πέρα... αυτοί οι στόχοι είναι κοινοί, διότι όπως σας είπα προηγουμένως, έχουμε μια νέα κυβέρνηση που είναι πρωτόγνωρη κατά κάποιο τρόπο η σύνθεσή της, διότι έχουμε τρία κόμματα. Εδώ ακριβώς μπαίνει το ζήτημα, γιατί είπατε προηγουμένως ότι όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι όμως μόνο η Νέα Δημοκρατία, είναι και τα άλλα κόμματα που θα πρέπει να συνεργαστούν και τα τρία μαζί. Πρέπει να γίνει μια ομαλή συνεργασία και να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο σε όλους τους κλάδους. Υπάρχει, θεωρείτε, ο χρόνος για να γίνει αυτή η συνεργασία? Θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι. Είναι ένα νέο πείραμα πολιτικό. Ελπίζουμε να πετύχει. Δεν έχουμε και επιλογές αποτυχίας. Και θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα εφόσον βάλουμε πρώτα το εθνικό συμφέρον. Αυτό έχει σημασία. Και οι Ευρωπαίοι αύριο μπορούν να έχουν καλά αποτελέσματα εφόσον βάλουν πρώτα το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτό το οποίο δεν γίνεται κατανοητό είναι ότι η πρόκληση είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι για την Ευρωζώνη και απλά η Ελλάδα, όπως είπατε και εσείς πριν, είναι απλά ένα τμήμα του προβλήματος. Η Ευρώπη αύριο ας αποφασίσει για το πώς θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της και αν αυτό θα το κάνει με περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη. Λοιπόν, μιας και το φέρνει τώρα η κουβέντα, να πούμε και ότι η Ισπανία πλέον είναι η χώρα εκείνη η οποία προκρίθηκε στον τελικό, έχει κερδίσει την Πορτογαλία και θα δούμε αύριο εάν τελικά θα είναι αντίπαλη με την Γερμανία, οπότε θα έχουμε ένα πάρα πολύ πολύ δυνατό τελικό. Μια χώρα η οποία ενδεχομένως πρόκειται, ακριβώς, είναι ο νότος που παραπέει απέναντι σε μια ισχυρή Γερμανία η οποία είναι ακάθεκτη και δεν λέει πλέον να βάλει νερό στο κρασί της. Κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, πόσο θεωρείτε ότι συνταγματικά μπορεί να σταθεί μια επαναδιαπραγμάτευση απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους, διότι τίθενται πολλά αυτά τα θέματα. Όλοι βασίσαν την εκλογική τους καμπάνια σε ένα θέμα το οποίο είχε να κάνει με την επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου. Νομίζω καλύτερα να μην ασχοληθούμε με την προεκλογική καμπάνια, γιατί εκεί θα έχουμε να πούμε πολλά και... Το επόμενο βήμα. Και μάλιστα αρκετά από αυτά ήταν φεδρά. Θεωρώ ότι τα κόμματα προεκλογικά, αλλά δυστυχώς και μετεκλογικά, όταν διαβάζει κανείς εδώ τα σημεία προγραμματικής σύγκλησης των τριών κομμάτων που αποτελούν την κυβέρνηση, βλέπει πράγματα μέσα τα οποία είναι τελείως ανεδαφικά. Όπως... Για παράδειγμα, ο διπλασιασμός του χρόνου. Είναι επιμήκυνση, λέτε. Όχι. Ο διπλασιασμός του χρόνου των χωρίς των επιδομάτων ανεργίας. Έως και τρία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Από προτάθηκε. Ένα σε δύο, εν πάση περιπτώσει. Αυτό κοστίζει γύρω στο 1,2 με 1,5. Νομίζω ο κ. Κουρουπλής θα το ξέρει και καλύτερα για μένα. Τόσο γύρω. Τόσο βγαίνει. Λοιπόν, είναι από πολύ μεγάλο κονδύλι. Πώς θα βρεθούν τα χρήματα, δηλαδή. Η επαναφορά των συντάξεων, των χαμηλοσυνταξιούχων, η αποζημίωση των τριτέχνων και το καθεξή, ποσά τα οποία είναι τεράστια και τα οποία δεν τα διαθέτει αυτή τη στιγμή βέβαια ο κρατικός προϋπολογισμός για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Από την άλλη αναφέρεται μέσα τελείως έτσι γενικά ότι θα προέλθουν από κοινοτικά κορδίλια, δηλαδή θα στείλουμε τον λογαριασμό σε άλλους. Αυτά τα πράγματα κατά την άποψή μου δεν είναι σοβαρά. Ένα. Δεύτερο. Συνταγματικά όμως ευσταθούν, δείτε, μπορούν να σταθούν δηλαδή από το Σύνταγμα μας. Αν συνταγματικά, δεν υπάρχει κανένα κόλλημα βέβαια να κάνει κανείς οποιαδήποτε παροχή. Μάλιστα. Αρκεί να την περάσει από το Κοινοβούλιο και βέβαια το σημαντικότερο από όλα είναι να έχει τα χρήματα για να τα δώσει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Αρκεί να σας πω ότι αν το κοιτάξετε θα δείτε ότι υποτίθεται ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα και δεν υπάρχει ούτε ένα νούμερο πουθενά, ούτε ένα αριθμό, ούτε ένα μέγεθος. Αυτά έτσι σαν μια πρώτη άποψη, ναι. Σαν ένα πρώτο σχόλιο για το θέμα της προγραμματικής σύγκλησης των τριών κομμάτων, τα οποία βέβαια είναι τρία, δύο, το εξής ένα, διότι κατ' εμέ, όπως είπε και ο κύριος Κατρούγκαλος, η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και διανθισμένη και με κάποια πρόσωπα τα οποία ούτως ή άλλως δεν αποτελούν κομματικά στελέχη των άλλων κομμάτων. Και εδώ αποτελείται βέβαια και ένα ερώτημα, γιατί τελικά δεν συμμετείχαν πιο ενεργά τα υπόλοιπα δύο κόμματα. Αν θέλετε, για να είμαι και συνεπής και με τον εαυτό μου, επειδή
ζητώ εδώ και 2,5 χρόνια να υπάρξει μια συνεργασία, ένα κοινό εθνικό σχέδιο για να βγούμε από την κρίση με τη συμμετοχή όλων. Ναι. Ο καθένας από εκείνη την εποχή τραβούσε το δρόμο του και προσπαθούσε παίζοντας κρυφτούλι να αποκομίσει κομματικά ωφέλη. Αυτό ήταν μεγά λάθος. Ο κύριος Σαμαράς, θυμόσαστε, με το άλλο μείγμα πολιτικής, λίγο πολύ χάιδευε τα αυτιά των συμπολιτών μας ότι υπάρχει και άλλη λύση, χωρίς να πονέσει, χωρίς να υποστεί θυσίες και ούτω καθεξής, και έτσι θα βγαίναμε τόσο απλά από την κρίση, απλά και μόνο εάν μειώναμε τους φορολογικούς συντελεστές σε μια οικονομία που τα έσοδα συνεχώς μειώνονταν και από την άλλη που έπρεπε να κάνουμε μειώσεις. Πάντως δεν είπε λεφτά υπάρχουν. Και το άλλο λάθος βέβαια ήταν το λεφτά υπάρχουν, το οποίο βέβαια αφού είδε τελικά ότι τα λεφτά δεν υπήρχαν, δεν κάλεσε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να του πει: ξέρετε κάτι, αυτή είναι η κατάσταση, δεν μπορώ να βγάλω αυτό το βάρος, αυτό το λούκι μόνος μου πέρα. Θα πρέπει να βάλετε όλοι πλάτη, και αν δεν θέλετε να βάλετε πλάτη, ας πάμε για εκλογές και να ξεκινήσει το πράγμα από την αρχή. Αυτό το μεγάλο λάθος κατά την άποψή μου του κυρίου Παπανδρέου, και νομίζω ο κύριος Κουρουπλή θα συμφωνείτε κι εσείς, ότι θα ήταν μια λύση στο ξεκίνημα, αν γινόταν αυτό, για να υπάρξει μια συνευθύνη όλου του πολιτικού συστήματος να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο ήταν και είναι και παραμένει πάρα πολύ μεγάλο. Τώρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα όμως. Πρέπει να κάνουμε παρέμβαση. Βεβαίως θα κάνετε παρεμβάσεις. Μισό λεπτάκι, αν έχει την καλοσύνη, θέλω να ακούσω λίγο και τον κύριο Κοψαχίλη. Και μετά θα επανέλθω σε εσάς. Κύριε Κοψαχίλη, ως διεθνολόγος, φαντάζομαι αντιμετωπίζετε το ζήτημα αυτό σε ένα διευρυμένο επίπεδο. Βλέπουμε ότι απέναντί μας είναι πολλοί Ευρωπαίοι εταίροι, οι οποίοι πλέον ο καθένας ξεχωριστά αντιμετωπίζει το πρόβλημα για την χώρα του, αλλά δεν πάει το θέμα αυτό να είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη. Είπε η κυρία Γερνοπούλου προηγουμένως πρέπει να είναι το συμφέρον όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να σταθεί ευρωπαϊκό συμφέρον όταν δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική? Τα πράγματα είναι στο πεδίο των διεθνών σχέσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θεωρώ ότι τα τελευταία 10 χρόνια ευνόησε πάρα πολύ το διεθνές σύστημα και η κατάσταση στα ευρωπαϊκά κράτη και προχωρήσαμε με γοργούς ρυθμούς στο ενιαίο νόμισμα. Όμως το έχουμε αφήσει ξεκρέμαστο ουσιαστικά, και με το που παρουσιάστηκαν οι πρώτες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τα πρώτα διεθνή προβλήματα, φάνηκε το πολιτικό κενό που υπάρχει πίσω από το ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχουν ορισμένα κράτη τα οποία έχουν παράδοση σαν μεγάλες δυνάμεις. Αυτά τα κράτη αμέσως κινητοποιήθηκαν κάποια αντανακλαστικά τους και λειτουργούν σαν μοναδικές δυνάμεις. Έχουν ξαναθυμηθεί δηλαδή την ιστορία τους, το ρόλο τους στην ιστορία και λειτουργούν σαν μεγάλες δυνάμεις. Δεν πρόκειται να κάτσουν, θα κοιτάξουν πρώτα τα δικά τους τα συμφέροντα και στη συνέχεια θα κοιτάξουν το ευρωπαϊκό συμφέρον. Αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι βλέπω μια επικίνδυνη τάση. Αναπτύσσονται αξονικές πολιτικές και ιστορικά οι αξονικές πολιτικές. Τι εννοείται αξονικές πολιτικές? Δηλαδή δημιουργούνται άξονες. Δημιουργούνται άξονες. Λοιπόν, βλέπουμε για παράδειγμα ότι υπάρχει ένας εκολαπτώμενος άξονας μεταξύ της Γερμανίας και της Ρωσίας. Βεβαίως. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά όλα ιστορικά έχουν οδηγήσει σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Άρα, εγώ θα έλεγα προβλέπετε κάτι αντίστοιχο στην προκειμένη περίπτωση? Δηλαδή, Εγώ αυτό που θα έλεγα θα ήταν το εξής, ότι αυτό που βλέπουμε σαν οικονομικό αποτέλεσμα αυτής της κρίσης είναι μόνο η επιφάνεια, η κουρτίνα. Πίσω από αυτό υπάρχουν τεκτονικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Λοιπόν, για να κλείσω αυτό το θέμα, εν πάση περιπτώσει, του τι γίνεται με την Ευρώπη, η Ευρώπη θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει την πολιτική της. Προφανώς. Τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να προσδιορίσουν την πολιτική τους. Διαφορετικά, φοβάμαι ότι θα είναι παρελθόν πολύ γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σύνολό της και προφανώς και στο σύνολό της. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε εδώ πέρα. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Ο κ. Κουρουπλής δημονεί για να πει τα υπόλοιπα πράγματα και τα σχόλιά του. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.